Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Άγγελος Φακιανάκης και μπροστά μου έχω το HTC Explorer. Είναι το φθηνότερο smartphone που έχει σχεδιάσει ο Ταϊβανέζος κατασκευαστής μέχρι στιγμής. Η τιμή του συγκεκριμένα είναι στα 189 ευρώ. Να πούμε ότι θυμίζει αρκετά σε τεχνικά χαρακτηριστικά το Wildfire S. Με άλλα λόγια, έχει επεξεργαστεί στα 600 MHz, έχει 512 MB μνήμης, έχει οθόνη 3,2 ιντσών με ανάλυση HALV VGA, δηλαδή 320x240 pixels. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι είναι αρκετά smooth και σχετικά γρήγορο για το hardware. Επίσης έχει μια κάμερα στα 3,2 MP στο πίσω μέρος χωρίς flash. Εδώ μπορείτε να δείτε είναι και το ηχείο του. Έχει ωραία υφή χάρη στο πλαστικό περίβλημα, ωστόσο η συσκευή που έχουμε στη διάθεσή μας είναι προπαραγωγής και έχει κάποια μικρά θέματα όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του καλύματος πάνω στο τηλέφωνο. Εδώ μπορείτε να το δείτε μάλιστα πώς βγαίνει από τη συσκευή. Να λοιπόν, είναι ένα καπάκι ενιαίο στη λογική του Wildfire S και γιατί όχι του Sensation και Sensation XE. Να πούμε ότι αυτό μπορείτε να το αλλάξετε με άλλα χρώματα της επιλογής σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην αγορά το μπλε, το λευκό, το πορτοκαλί, τα οποία δίνουν μια αρκετά ωραία νότα στο τηλέφωνο. Να πούμε επίσης ότι η μπαταρία του είναι στα 1200 κάτι, προσφέρει σχετικά καλή αυτονομία. Άμα είστε απαιτητικοί, θα σας βγάλει μια μισή μέρα χρήσης, δηλαδή θα σας κρεμάσει την επόμενη, που σημαίνει ότι καλό είναι να το φορτίζετε κάθε βράδυ. Αν πάλι είστε πιο χαλαροί στη χρήση του και δεν έχετε ενεργοποιημένο το data, μπορεί να σας βγάλει εύκολα 2 ή και 3 ημέρες, ανάλογα με το τι χρήση κάνετε. Να πούμε επίσης ότι η οθόνη έχει πολύ καλή απεικόνηση. Το touch της είναι καλό, είναι μικρή βέβαια έτσι, δηλαδή δεν θα σας εξυπηρετήσει αν αυτό που θέλετε να κάνετε με το κινητό σας είναι να πλοηγήσετε. Εδώ βλέπετε έχω συνδεδεμένο με Wi-Fi, δεν έχω μέσα κάρτα SIM. Μπορείτε να δείτε λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ο επεξεργαστής είναι στα 600 MHz και υπό συνθήκες πιέζεται. Το έχω φορτώσει ένα βαρύ site όπως το InGR, εδώ το βλέπετε είναι αρκετά αργό θα έλεγα. Να πω πάντως ότι εκτός του ότι το hardware που έχω στη διάθεσή μου είναι προπαραγωγής, είναι και το software. Δεν έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση και μάλιστα η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί λόγω του ότι είναι προπαραγωγής. Να πούμε παρόλα αυτά ότι το Explorer απευθύνεται σε ένα πιο νεανικό κοινό, το οποίο θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη φορητότητα, να είναι η συσκευή φορητή και να μπορεί να την κουβαλήσει παντού. Πιστεύω ότι τα λεφτά αυτά είναι αρκετά ακριβό, θα μπορούσε να είναι φτηνότερο για να είναι και ανταγωνιστικό. Ωστόσο είναι ένα HTC ελκυστικό στη χρήση, στην υφή γενικά σαν hardware, οπότε καταλαβαίνω γιατί κάποιος μπορεί να το προτιμήσει έναντι άλλων προτάσεων που έχουν καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτό. Αυτά το digitallife.gr.